Δεν ολοκληρώθηκαν χθες όπως αρχικά προγραμματιζόταν οι εκλογές του Συνδικάτου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και Επισητισμού Τουρισμού. Η εκλογική διαδικασία παρατείνεται μέχρι τις 31 Αυγούστου, με το Σταμάτη Πελέ να δηλώνει πως υπήρχαν δύο λόγοι που οδήγησαν το Συνδικάτο στη συγκεκριμένη απόφαση. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής προγραμματιζόταν να λήξει η εκλογική διαδικασία στο Συνδικάτο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και Επισητισμού Τουρισμού. Είχαν ψηφίσει 1517 άτομα. Βασική αιτία της μεγάλης προσέλευσης, σύμφωνα με το Σταμάτη Πελάι, ήταν το γεγονός ότι το Συνδικάτο από την αρχή της πανδημίας πραγματοποίησε ένα μπαράζ κινητοποιήσεων, με πολλά από τα αιτήματά του να βλέπει να γίνονται αποδεκτά από την κυβέρνηση. Οι αγώνες στο προηγούμενο διάστημα αποδεικνύονται ότι δεν ήταν επιφανειακοί, ούτε ήταν πρόσχεροι. Ο κόσμος οργανώθηκε στον κλάδο, οργανώθηκε στο σωματείο, συμμετέχει στις σκέψεις του, συμμετέχει στις διαδικασίες του, συμμετέχει και στις εκλογικές διαδικασίες και οργανώνεται και παλεύει. Δείχνει την εμπιστοσύνη του στο Συνδικάτο, ένα Συνδικάτο που τον στήριξε σε όλες τις προσπάθειες και σε όλα του τα βήματα. 1517 ήταν ο αριθμός που έκλεισε χθες η κάλπη, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, 511 συνάδελφοι περισσότεροι από την προηγούμενη φορά του 2017 που είχαν ψηφίσει 1006. Πήραμε παράταση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μέχρι χθες δεν είχαν πληρωθεί και αναμενόταν πληρωμή του Ιουλίου από το πρόγραμμα στήριξης και πολλοί συνάδελφοι δεν είχαν καν ούτε να δώσουν την εισφορά τους και ήταν ένας λόγος αρνητικός στο να προσέλθουν, στο να ψηφίσουν και περιμένανε μέχρι τελευταία στιγμή αυτό. Και ο δεύτερος σημαντικός λόγος είναι ότι λόγω κορονοϊού και επειδή κρατούσαμε και τηρούσαμε όλα τα μέτρα, αποστάσεις και τα λοιπά, σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές που δεν έδωσαν τη δυνατότητα σε κάποιους συναδέλφους να ψηφίσουν εκείνη την ώρα που δημιουργήθηκε μεγάλη κίνηση. Επομένως, οι δύο αυτοί λόγοι οδήγησαν την Εφορευτική Επιτροπή μετά από προτάσεις των συναδέλφων να πάμε σε παράταση, η οποία θα είναι το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και τη Δευτέρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο. Πρέπει όλοι οι συνάδελφοι όσοι δεν άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα να δώσουν δυναμικό παρόν, ούτως ώστε να φύγει αποφασιστικό μήνυμα προς την κυβέρνηση και προς κάθε κατεύθυνση ότι ο κλάδος οργανώνεται, ο κλάδος αντιστέκεται, ο κλάδος παλεύει, ο κλάδος είναι ισχυρός και απαιτεί την επιβίωσή του, απαιτεί μέτρα στήριξής του τα οποία είναι απαραίτητα. Με αυτό τον αέρα και με αυτή τη δύναμη της μεγάλης συμμετοχής, αλλά και με το μεγάλο συλλαλητήριο στις 4 και την απεργία στις 4 Σεπτέμβρη που προετοιμάζει το Συνδικάτο μας με συγκέντρωση 11 το πρωί στην Πόρτα Ριάλα, θα μπούμε μέσα στο φθινόπωρο και το χειμώνα παλεύοντας για εισόδημα που να μπορούμε να καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες μας. Είναι αναγκαία λοιπόν η συμμετοχή, κανείς να μην λείψει από την εκλογική διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μεγαλύτερος αριθμός ψηφισάντων για το Συνδικάτο αυτό ήταν τα 1.600 άτομα τα οποία είχαν ψηφίσει το 2006. Ενώ τη φετινή χρονιά, το 2020, στο Συνδικάτο εγγράφηκαν 1.000 άτομα. Το 2020 εγγράφηκαν περίπου 1.000 άτομα στο Συνδικάτο. 1.000 νέες εγγραφές. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί συμμετείχαν μέχρι τώρα στην εκλογική διαδικασία, όμως είχαμε αυτή την οργάνωση του κόσμου, αυτή τη συσπήρωση, η οποία είναι σημαντική. Και κυρίως νέοι άνθρωποι εντάσσονται και γράφονται στον κλάδο. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν απομείνει στα ξενοδοχεία, αλλά και στον επισητισμό πλέον και τουρισμό, στον οποίο δυναμικά μπαίνει μετά την τροποποίηση του καταστατικού το Συνδικάτο, όπου μένουν ανοργάνωτοι. Κανείς ανοργάνωτος, κανείς μόνος του στη θύελλα, κανείς μόνος απροστάτευτος στην κρίση.